Ναι, μπορώ να πω, ναι, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, η ΑΕΚ είχε το πρώτο, εμείς το δεύτερο. Η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, εμείς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και γι' αυτό ήρθε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ ότι οι παίκτες μας έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είναι νεανική ομάδα, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές και αυτό το παιχνίδι για μας ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Αγοράσαμε το Βελίδη για να είναι ο πρώτος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος ξεκίνησε. Αγοράσαμε το Βελίδη για να παίξει, δεν θα τον αφήναμε στον πάγκο για ένα καλό παιχνίδι του Όλσεν και αν είναι λίγο το χρονικό διάστημα είναι η δουλειά του να παίξει και πρέπει να παίξει. Αγωνιστικά ήταν καλός, δεν πήγε άσχημα στο παιχνίδι. Για το τι έγινε στη φάση κόκκινης κάρτας δεν έχω δει και δεν έχω άποψη. Στη συνέχεια αφού είναι το Περβάτο, αν θεωρεί ότι ο Περβάτο δεν είχε αποβληθεί ποτέ τα τελευταία 14 χρόνια, αν θεωρεί ότι είναι μια απόρρια πια αποβολή του στα νεύρα του της γενικότερης κατάστασης στο τελευταίο διάστημα με αυτόν, ότι δεν είχε μια στην δεκάδα, παραγωγή αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι ο λόγος που αντέδρασε έτσι και δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες σχετικά με το τι έγινε. Η αλλαγή του Βιτόρη λόγω τραυματισμού. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ισχυακό νεύρο και θα δούμε, θα εξεταστεί και θα δούμε τι συμβαίνει. Τελειώνουν οι μεταγραφές, να μην περιμένουμε κάποια άλλη ένδυση σύντομα, τι είναι μέρος είχε τους πιστεύουν. I don't know nothing. Δεν γνωρίζω κάτι. Ήθελα να ρωτήσω για την αλλαγή τακτικής του Περβάτοφ ως επιθετικού μέσου. Είναι μια επιλογή που ξαναγκάει και πάρα από τον Περβάτοφ. Ναι, το ήξερα. Για να έχω τον ικανοποιητή, δηλαδή σαν παίκτης που ο Περβάτοφ οργανωτής παιχνίδι. Ήθελα να τον βάλω γιατί ήθελα να έχω έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στο κέντρο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που παίξαμε κυρίως για να έχουμε καλύτερη ανασταλτική λειτουργία στο κέντρο. Γι' αυτό μπήκε για αυτή τη σκοπιμότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να είμαστε πιο επιθετικοί, γι' αυτό έβαλα ένα πιο επιθετικό ποδοσφαιριστή. Μπορεί να εξηγήσει το γεγονό ότι ο Πάο είχε τι μεγαλύτερε του ευκαιρίε όταν έμεινε 10 αυτό έγινε γιατί η ομάδα ήταν σε καλό διάστημα, είχε καλή απόδοση εκείνη το χρονικό σημείο. Θα μπορούσα να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μόνο ο Πάο υπήρχε στο γήπεδο. Όπω στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μόνο η ΑΕΚ στο γήπεδο και όταν είσαι σε καλό διάστημα, έχει το momentum, μπορεί να αγωνιστεί. Ακόμα και παίζει με 9 παίχτες. Στα τελευταία λεπτά, αν είχαμε και τον Μπερμπάτοφ στις στημένες φάσεις και στα κόρνερ, θα είχαμε άλλον έναν ποδοσφαιριστή στη μεγάλη περιοχή και θα ήταν ίσως πιο εύκολο για εμάς να σκοράρουμε. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα γενικότερα δεν είναι ψηλή, τα δύο μας back είναι κοντά, η κεντρική μας αμυντική είναι πιο κοντή από ό,τι είναι συνήθως η κεντρική αμυντική σε τέτοιες ομάδες. Έχουμε δύο ακραίους όπως ο Γκάρι και ο Μακ, στο κέντρο είναι ο Χαρίσης και ο Τσίμιρο, οπότε γενικά έχουμε ένα πρόβλημα, υποφέρουμε λίγο σε αυτό το τομέα. Δεν έπιναν αρκετό γάλα όταν ήταν μικροί φαίνεται. Τι μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια και αν το αρέσει αυτό που βλέπει τον αγωνιστικό χώρο, αν η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου. Βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδα ενδιαφέροντα πράγματα. Στο πρώτο δεν είδα τίποτα και περιμένουμε με υπομονησία αυτά τα δύο μάτς κόντρα στην ΑΕΚ play-off για να δούμε τι θα γίνει εκεί.